Ιδιαίτερα πετυχημένη ήταν η εκδήλωση για την 28η Οκτωβρίου του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝΕΡΓΟ. Τα παιδιά του ΚΔΑΠ υπό την καθοδήγηση των έμπειρων και γεμάτων αγάπη δασκάλων τους έπαιξαν και τραγούδησαν τα παιδιά της Ελλάδος στο κορόιδο Μουσολίνη. Λοιπόν, πραγματοποιήθηκε στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝΕΡΓΟ με απόλυτη επιτυχία η γιορτή για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι γιατί δικαιώθηκαν οι προσπάθειες που κατέβαλαν τα παιδιά μας το προηγούμενο διάστημα. Πράγματι, εργάστηκαν ακούραστα, με υπομονή, επιμονή και αφοσίωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς που μας εμπιστεύονται και στηρίζουν κάθε μας εγχείρημα. Ο εθνικός ύμνος είναι αυτός που σηματοδότησε την έναρξη της γιορτής. Ακολούθησε αφήγηση χρονικού. Δεν πρόκειται για μια απλή χρονολογική παράθεση των γεγονότων, αλλά μια απόπειρα περιγραφής των δεινών που βίωσε ο ελληνικός λαός και της δύναμης ψυχής που επέδειξε και στις τρεις φάσεις που συνθέτουν την εμπλοκή της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η γιορτή συνεχίστηκε με δραματοποίηση του κειμένου «Τα παιδιά της κατοχής». Μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί του ΚΔΑΠ διασκεύασαν το έργο ώστε να ανταποκρίνεται στις ικανότητες των παιδιών. Αλβανικό έπος, γερμανική εισβολή και κατοχή. Στη συνέχεια, τα παιδιά μας μικρά και μεγάλα τραγούδησαν επαιτειακά τραγούδια με τη συνοδεία μουσικής και δραματοποίησαν το κείμενο με τίτλο «Τα παιδιά της κατοχής», ένα κείμενο που προτείνεται από το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ωστόσο, το διασκεύασαν οι εκπαιδευτικοί του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝΕΡΓΟ για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών. Θα ήθελα να τονίσω ότι η 28η Οκτωβρίου είναι η μέρα μνήμης, απόδοσης τιμών και περίσκεψης. Τιμάμε το πάνδημο όχι που αντέταξε ο ελληνικός λαός στο προκλητικό παραδοθείτε του Ιταλού Μουσολίνη. Τιμάμε τους προγόνους μας που θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Αποστρεφόμαστε τον πόλεμο και αγωνιζόμαστε για την ειρήνη. Πάντως τα παιδιά συμμετείχαν με πολύ χαρά σε όλη αυτή την εκδήλωση και οφείλουμε να το πούμε κι εμείς ότι ήταν μια γιορτή η οποία τα περιείχε όλα. Μουσική, τραγούδι, θεατρικό και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί το βίωσαν, το έζησαν και το ευχαριστήθηκαν. Αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί εντός νέων χρονών, ο Ιταλικός στρατός θα εισβάλλει στο ελληνικό έδαφος. Ο μεταξύ σας απορρίτε τον καλεσύγκρεφο και τα ελληνικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Ελλάδα από την Αλβανία. Ο πόλεμος είναι γεγονός.